Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον 102 FM, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή Παιδεία και Τέρατα. Αφού αφήσαμε αυτό το κεφάλαιο που αφορούσε το περιβάλλον και την μόλυνσή του και την ρήπανσή του, ξέρετε ότι η ευαισθησία για το περιβάλλον είναι θέμα παιδείας, όπως θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, θα μπούμε βαθύτερα στον τομέα της παιδείας στο δεύτερο μέρος. Να σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους μου. Είναι ο φιλόλογος ο κύριος Νίκος Κολίτσης και η υγειοπόνος η κυρία Μαριάννα Καβουνίδου, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν ένα διαφορετικό σχολείο. Ένα διαφορετικό με την καλή έννοια, γιατί καμιά φορά ανησυχούμε όταν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει. Είναι το ΤΕΕ ειδικής αγωγής της Κατερίνης, από την οποία ήρθαν οι δύο καλοί συνάδελφοι, θα έλεγα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, να σας πω έτσι ως εισαγωγή ότι εγώ είδα στο YouTube μερικές από τις δραστηριότητες του σχολείου και πρέπει να σας πω ότι δεν πίστευω ότι μες στη χώρα μας υπάρχει τέτοιο σχολείο. Και όμως υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό νομίζω αξίζει και με το παραπάνω τον κόπο να το παρουσιάσουμε. Να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Καβουνιδιά, πέστε μας τι διαφορετικό έχει αυτό το σχολείο. Καταρχήν, τι θα πει ΤΕ ειδικής αγωγής? Λοιπόν, είναι τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο, που σημαίνει ότι είναι ένα τεχνικό σχολείο, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιο, ειδικό σχολείο. Έχουμε μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, με διάφορες αναπηρίες, που χρήζουν να είναι σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον, ένα ειδικό σχολείο. Είναι τεχνικό σχολείο, όπως σας είπα, οπότε οι μαθητές κάνουν εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα των ειδικοτήτων που έχουμε. Μια ειδικότητα είναι φοιτητικής παραγωγής του τομέα γεωπονίας και μια ειδικότητα είναι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του τομέα οικονομίας. Μάλιστα. Αυτά είναι ο γενικός κορμός του σχολείου. Ωραία. Αυτό ξέρετε κατευθείαν, μιας και λέμε για τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιο είδους αναπηρία, είτε αυτό είναι αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική στέρηση, σωματικές αναπηρίες, προβλήματα ομιλίας και μαθησιακές δυσκολίες, όπως μου λέγατε πριν αρχίσουμε την εκπομπή, σου δημιουργεί μια αίσθηση ότι θα πρόκειται για μια θλιβερή περίπτωση, ας πούμε, μια κατάσταση όπου κάποιοι ήρωες καθηγητές προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μάθουν τα παιδιά πέντε πράγματα, αλλά έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι και κύριε Κολίτση ακριβώς έτσι. Για πέστε μας δικάκι περισσότερα πράγματα για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του σχολείου. Έχετε προκαταβάλει τόσο θετικά τους ακροατές που νομίζω ότι για να αντεπεξέλθουμε σε όλο αυτό θα πρέπει να σας παραπέμψουμε στην ιστοσελίδα του σχολείου, στο πρόγραμμα ΜΜΕ και περιβάλλον και σε όλες τις δράσεις και του τομέα διοίκησης και οικονομίας και του τομέα γεωπονίας, οι οποίες οπτικοακουστικά προσπαθούμε συνολικά να τις αποτυπώσουμε μέσα από ένα κανάλι στο διαδίκτυο και μέσα από την ιστοσελίδα η οποία έχει ξεπεράσει τις 11.000 προβολές, τις 150.000 προβολές με χιλιάδες μοναδικούς επισκέπτες, με φωτογραφίες, κείμενα, δημοσιεύσεις, βίντεο. Για δώσε τη διεύθυνση παρεμπιπτόντως για όποιον ενδιαφέρεται. Λοιπόν, είναι ΤΕ, ειδικής αγωγής Κατερίνης, weebly.com. Και μπορείτε να την αναζητήσετε και μέσα από μια πλατφόρμα αναζήτησης. Και στο Google ΤΕ Κατερίνης. Φυσικά, ΤΕ, ΕΑ Κατερίνης. Μάλιστα. Ακριβώς. Να συνεχίσω από αυτό που έλεγε η Μαριάννα, ότι δεν είναι τόσο η κλασική μορφή της μάθησης. Ως αριστοτελικός θα έλεγα ότι τρία πράγματα χρειάζονται για την εκπαίδευση: η φύση, η μάθηση και η άσκηση. Δεν είναι η εκπαίδευση το γέμισμα ενός κουβά, είναι το άναμα μιας φλόγας, από την οποία μπορεί να σας πει Μαριάννα πώς ξεκινάμε, ξεκινώντας μία από τις πολλές βιωματικές δράσεις που κάνουμε στην αυλή του σχολείου. Εσύ σε αυτό το άναμα της φλόγας το πήρατε στην κυριολεξία. Ναι, και πήγατε να κάψετε το σχολείο περίπου. Όχι, απ' έξω. Για πέστε μας, κυρία Καβουνίδου. Λοιπόν, αυτό που περιέγραψε ο Νίκος είναι ένα πρόγραμμα που κάνουμε στο σχολείο, το Outdoor, στα πλαίσια του Erasmus Plus, όπου μία μέρα την εβδομάδα βγαίνουμε έξω για 3-4 ώρες με τους μαθητές και κάνουμε μάθημα εκτός τάξης, στη φύση. Ωραία. Η αυλή μας προσφέρεται, γι' αυτό είναι γεμάτη δέντρα και πρασινάδα. Την είδα στο διαδίκτυο, ένα καταπληκτικό σχολείο. Πολύ όμορφη. Ανάβουμε τη φωτιά μας, έχουμε ένα τελετουργικό τέλος πάντων. Στείλουμε ένα καθιστικό γύρω-γύρω, μέσα στην πρασινάδα, ανάβουμε τη φωτιά μας. Κάνουμε τον κύκλο μας που το λέμε μελώνα. Έχουμε ένα τραγούδι που τραγουδάμε κάθε φορά. Και μπαίνουμε μετά στο θέμα της ημέρας. Συνήθως έχουμε το δέντρο της εβδομάδας, όπου τα παιδιά μαθαίνουν διάφορες πληροφορίες γι' αυτό. Και κάνουμε διαφορετικά αντικείμενα έξω. Δηλαδή, μπορεί να κάνει και ο φιλόλογος, όχι μόνο εγώ που είμαι γεωπόνος για παράδειγμα, για να δείξω κάποια πράγματα στα παιδιά, αλλά και ο φιλόλογος μπορεί να κάνει, ας πούμε, τα ουσιαστικά.
ή ο μαθηματικός να κάνει πράξεις. Μπορεί να γίνει μια διαθεματική προσέγγιση, δηλαδή. Συνήθως το κάνουμε έτσι. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, ή θα το αναλάβουν ένας-δυο συνάδελφοι μιας ειδικότητας, ή θα το μοιράσουμε ένα 2-3 άτομα και θα προχωρήσει ο καθένας στο αντικείμενό του. Τα παιδιά περνάνε όμορφα, έτσι. Mm-hmm. Χαλαρώνουν, συγκεντρώνονται πιο πολύ από ό,τι στην τάξη. Βιώνουν αυτό που κάνουμε, λειτουργούν οι αισθήσεις τους καταρχάς. Η όραση, η ακοή τους. Είδα εικόνες τα παιδιά να πιάνονται από το χέρι και να έχουν κάνει κύκλο γύρω-γύρω. Αυτή είναι η μελώνα. Να παίζουν, να φυτεύουν στο πράσινο φυτά ή δέντρα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχουμε θερμοκήπιο βέβαια. Κύριε Κολίτση, αυτές οι πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνετε είναι κατόπιν ενός συγκεκριμένου προγράμματος το οποίο τηρείτε ή είναι δική σας δουλειά, δηλαδή εσείς αποφασίζετε ακριβώς πώς θα γίνει το μάθημα? Είναι συνδυασμός και των δύο. Είναι το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ακολουθούμε. Υπάρχουν όμως και κατάλληλες προσαρμογές που γίνονται πάντα με την αρρωγή της διεύθυνσης του σχολείου, με την αρρωγή της σχολικής συμβούλου, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προσπαθούμε να προσαρμόζουμε τα διδακτικά αντικείμενα στις ανάγκες των μαθητών και οι ανάγκες των μαθητών μας είναι εξατομικευμένες. Είναι πολλές και είναι διαφορετικές. Είμαστε διαφορετικοί ως εκπαιδευτικοί και ως μαθητές. Νομίζω όμως ότι κάνουμε τη διαφορά, για να προσπαθήσω να κάνω και ένα έτσι μότο του σχολείου, σε μια νέα εποχή δημιουργία σε όλα τα επίπεδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τις εικόνες στο διαδίκτυο, θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα παιδιά μέσα στην ατυχία τους για αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουν την τύχη να πηγαίνουν σε ένα σχολείο στο οποίο έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι τους αρέσει. Έτσι δεν είναι, κυρία Καμονίδου? Τους αρέσει και βλέπουμε ότι τα παιδιά αισθάνονται σημαντικά, ότι αναγνωρίζονται, έχουν επιβράβευση από εμάς. Γιατί αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν τη δική τους συμμετοχή. Αισθάνονται συμμέτοχοι. Και βλέπουμε και από την πρώτη χρονιά που έρχονται στο σχολείο, μας περιγράφουν και οι γονείς ότι δεν θέλουν να έρθουν στο σχολείο και το Σαββατοκύριακο τους λείπει το σχολείο. Και να ξέρετε ότι δεν έχουμε και διαρροή. Τα σχολεία έχουν μεγάλα ποσοστά διαρροών. Γυμνάσια, λύκεια, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λέω. Το σχολείο λειτουργεί 10 χρόνια και έχουμε μηδενική διαρροή. Άμα περνάνε καλά τα παιδιά, γιατί να φεύγουν? Δεν έχει φύγει μαθητής που υπήρχε κάποιο θέμα για να φύγει. Να συζητήσουμε ένα θέμα με την ευκαιρία αυτή, κύριε Κολίτση. Φαντάζομαι ότι σε προγράμματα, το οποίο δεν ισχύει βέβαια στα υπόλοιπα σχολεία, πέραν των project, το οποίο εκεί έχει μια ελευθερία ο καθηγητής, στηρίζονται πάνω στο πρόγραμμα το οποίο ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Από εκεί και πέρα, για να γίνει κάτι διαφορετικό, αποτείνεται η όρεξη, η διάθεση των καθηγητών, των εκπαιδευτικών και βεβαίως και να τους δίνει την άδεια η πολιτεία να το εφαρμόζουν. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές σε αυτή τη χώρα υπήρξαν άνθρωποι με μεγάλη όρεξη, με μεγάλη διάθεση και με όραμα για τον τρόπο λειτουργίας ενός σχολείου, οι οποίοι έπεσαν πάνω είτε σε έναν συντηρητικό διευθυντή, είτε σε έναν μυστήριο περιφερειάρχη, είτε σε κάποιον ακόμα πιο μυστήριο υπουργό. Τι συμβαίνει στην περίπτωσή σας? Εμείς έχουμε την τύχη να είμαστε σε ένα σχολείο με μια πολύ δημοκρατική λειτουργία σε όλα τα επίπεδα και με μια κουλτούρα συνεργασίας των ανθρώπων που το συναποτελούν. Και με ένα δυναμικό παιδιών που πραγματικά έχουν λειτουργικά πάρα πολλές δυνατότητες, οι οποίες τείνουν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό πλέον, ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα από την κατάλληλη προσαρμογή χρειάζεται εμείς να προσαρμόζουμε αυτό που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να επισκεπτόμαστε το χριστουγεννιάτικο χωριό, για παράδειγμα, του κόσμου, να ηχογραφούμε με λύρα κάλαντα στα ποντιακά, να διασκευάσουμε το κοριτσάκι με τα σπίρτα στην πολιτεία των Καλλικάτζαρων, να επισκεφτούμε τη ροκομική μονάδα στον νομό Πιερίας, οδοντιάτρους, ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας που γίνεται στο σχολείο, να τραγουδήσουμε τη Δικνοπέμπτη, να κάνουμε body painting, να ντυθούμε στις απόκριες, να κατακτήσουμε κύπελο σε ένα τουρνουά μπάσκετ με τους μαθητές μας την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, να κολυμπάμε εβδομαδιαία σε πισίνα, να φτιάχνουμε κεραλιφές, σαπούνια, ελιές, ζυμωτό ψωμί, αληφώδες τυρί, οδοντόκρεμες, λουκουμάδες, ντόνατς, ζαχαρωτά. Σας περιγράφω πολύ λίγα από αυτά που έχουν γίνει αυτή τη φετινή χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές, με θεατρικές παραστάσεις, σχολικές γιορτές, σύμπραξη Μαριάννα με άλλα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και μέσα από το πρόγραμμα. Και αυτό με το outdoor που περιγράφαμε πριν, το έχουμε κάνει μαζί με το μουσικό σχολείο και με το Λύκειο Κορινού. Δηλαδή, όποιο σχολείο έρχεται, συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ τώρα εμένω στο εξής και επανέρχομαι σε αυτό το ερώτημα, ότι
Έχω την αίσθηση ότι το σχολείο σας έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα έπρεπε να χαρακτηρίσουν και τον τρόπο λειτουργίας των κανονικών, σε εισαγωγικά βάζω των κανονικών εννοείται, σχολείων. Αυτό δηλαδή που ξέρετε ότι έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα στην ψυχολογία των παιδιών, στα παιδιά που μόλις τελειώνουν μια τάξη καίνε τα βιβλία τους, που η καλύτερη ώρα της ημέρας τους είναι την ώρα που περνάνε το κατόφλι προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, όπως συμβαίνει στο δικό σας σχολείο. Και αναρωτιέται κανείς μήπως από κάποια τέτοια σχολεία θα έπρεπε να παραδειγματιστεί όχι μόνο το Υπουργείο, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εμπλακεί εσχάτως σε αυτό το που λέγεται διάλογος για την παιδεία, που πολλές φορές έχουμε δει να ξεκινάει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είδαμε να καταλήγει πουθενά. Μήπως κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, γιατί σας το έλεγα και πριν μπούμε στην εκπομπή, ότι εγώ το έχω δει στο εξωτερικό να λειτουργεί το σχολείο περίπου έτσι. Από το στόμα σας και στο υπουργό το αυτή, δεν ξέρω ποιο άλλο. Το ευχόμαστε ο Λόξ και εμείς. Θαρώ πως στην πρωτοβάθμια και στο γυμνάσιο σίγουρα μπορεί να γίνει αυτό. Βέβαια, γιατί και το Λύκειο, γιατί όχι, αλλά τα Λύκεια έχουν και μια κατεύθυνση λίγο με τις πανελλαδικές, με το σφιχτό πρόγραμμα, δεν ξέρω, αλλά και στο δημοτικό. Που αυτό θα έπρεπε να τελειώσει όμως. Και αυτό έπρεπε να τελειώσει κάποτε, αλλά τέλος πάντων. Για πέστε μου λιγάκι, για τα παιδιά. Μάλλον για τους γονείς καλύτερα. Γιατί ξέρετε ότι το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς των οποίων το παιδί έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά αυτοί δεν θέλουν να το παραδεχθούν. Και κάνουν αγώνα για να το εντάξουν σε κάποιο από τα σχολεία μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, όπου εκεί το παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει από το χλεβασμό των συμμαθητών του τα ειδικά του ψυχολογικά προβλήματα, γιατί αισθάνεται ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει τον ρυθμό των άλλων παιδιών. Έχει αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι με το ζόρι έβαλαν στο σχολείο σας το παιδί, αλλά στο τέλος άλλαξαν γνώμη γιατί είδαν πώς λειτουργεί. Σας είπα για πριν ότι περιγράφουν οι γονείς ότι το παιδί τους θέλει να έρθει στο σχολείο. Και σιγά σιγά ανοίγονται και μας λένε αρκετές φορές ότι σε κάποιο προηγούμενο σχολείο είχαν θέματα, όχι υποχρεωτικά ότι τους ενοχλούσαν τα άλλα παιδιά, αλλά και τα ίδια ότι δεν αισθανόντουσαν καλά. Πιστεύω ότι κάθε γονείς θέλει το καλό για το παιδί του. Οπότε και οι γονείς, βλέποντας σε ποιο περιβάλλον ταιριάζει το παιδί του, αν δουν ότι δεν περνάει καλά σε κάποιο άλλο σχολείο, θα το πάνε σε ένα άλλο. Και όταν έρχεται σε εμάς, και πάλι μπορούν οι άνθρωποι να το πάρουν από εμάς. Αλλά το ότι παραμένει και ότι έρχονται χαμογελαστοί μετά από κάποιους μήνες και μας λένε ότι τώρα που προσαρμόστηκε το παιδί και βλέπω πώς περνάει, θέλω να έρθει στο σχολείο, για μας είναι καλύτερη επιβράβευση. Οι γονείς συμμετέχουν σε όλα αυτά τα εκδηλώσεις που γίνονται, τα προγράμματα κτλ. Για να παρακολουθούν από κοντά όλα αυτά που γίνονται. Καταρχάς είμαστε ειδικό σχολείο και χρειαζόμαστε πάντα την άδεια των γονέων για ό,τι και να κάνουμε. Για να συμμετέχει το παιδί. Μάλιστα. Ακόμα και για να φωτογραφηθεί ή για να βγει σε βίντεο ή για να εκτεθεί. Και φυσικά οτιδήποτε κάνουμε το δείχνουμε στους γονείς. Οπότε όταν θα πάρει ο γονιός την ενημέρωση ότι θέλετε να συμμετέχει, υποχρεωτικά ενημερώνεται κιόλας. Ταυτόχρονα. Εκεί δεν γκρινιάζει ο σύλλογος γονέων και εκεί δεν μόνο έτσι στο δικό σας. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε υποστήριξη δηλαδή και από εκείνους. Μάλιστα. Άλλωστε υπάρχει το τρίπτυχο ασφάλεια, κοινωνικοποίηση και χαμόγελο, ευτυχία. Νομίζω αυτό πρέπει να περιχαρακώσουμε. Γονείς, εκπαιδευτικοί και έχουμε το κοινό στόχο. Άλλωστε δεν μπορούσαμε να είμαστε απέναντι. Είμαστε συνεργάτες και αρρωγοί. Αυτό έπρεπε να συζητάμε και για τα άλλα σχολεία, αλλά ξέρετε τι συζητάμε για τα άλλα σχολεία. Για το bullying, δηλαδή φτάνει πια. Το συζητάμε τόσο καιρό. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί μου, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα πριν περάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Μια χαρά πάει. Να πούμε και για το σύλλογό σας τώρα, τους καθηγητές. Ναι, να πούμε το προσωπικό. Το προσωπικό, να μου πείτε λιγάκι. Και έχω να πω και κάποια άλλα, ό,τι άλλα κάνουμε. Πέρα, ναι, για ψυχολόγους, συγγραφείς. Να πω και τα. Εσύ να πεις για το ειδικό εκπαιδευτικό, ναι, το βοηθητικό. Το προσωπικό, ναι. Ωραία. Ό,τι είναι να πείτε, δεν είναι τώρα τελευταίο δεκάλεπτο. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Ήρθε η ώρα. Αν αρχίσει το φτερίζει, δεν πάψαμε. Αλόγιο. Τέλεια τα πεις. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια, είπαμε. Διευθυντές, είχαμε τα πάντα, το Εράσμος, αγωγής υγείας. Θα πω 3-4 εδώ πέρα για τους γονείς, είπαμε. Θα όχι, όχι, το πέρα που ήταν. Σύμβουλο την ανέφερα. Την ανέφερα, τη δευτεροβάρη, τη διευθυντή. Πούμε τους συναδέρφους. Τους συναδέρφους, το ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό, τους τομείς τους είπες, τις προσαρμογές. Ότι υποστηριζόμαστε και από αυτούς, ότι τους θέλουμε. Τι αρνητικό, τι πρέπει να πούμε. Θέλουμε μόνοι. Τίποτα αρνητικό, δεν πούμε. Τι αρνητικό. Για άλλο σχολείο, ακόμα όχι. Όχι, δεν λέμε τέλεια. Είσαι κορυφαία, τέλεια.
Ο άλλος μας βγάζει τώρα. Όλοι είναι. Έχουν αυτή τη λέξη μετά. Προλαβαίνω μέχρι τα κτέλ. Κακός δεν τώρα σε πάω. Πώς την τέλος πάνω. Σε κάνω τη Δευτέρα. Τούρμπο. Μεγάλη στιγμή. Έχετε πρόσκληση για μετά. Να πάμε απέναντι να πιούμε ένα ποτάκι. Εμείς έχουμε περάσει τόσο ωραία, γι' αυτό ήρθαμε και νωρίς φαίνεται από εκεί ότι ήρθαμε από πριν. Ναι. Ίσως με περάσει με το αλκοόλ και το βασιλάκι. Σωστό. Παιδεία και τέρατα, μέρος τελευταίο. Τελευταίο δεκάλεπτο, κυρίες και κύριοι. Σας θυμίζουμε ότι κοντά μας είναι η κυρία Μαριάννα Καβουνίδου, γεωπόνος και ο φιλόλογος Νίκος Κολίτσης από το ΤΕΕ ειδικής αγωγής της Κατερίνης. Μας έκαναν την τιμή να έρθουν από την όχι και τόσο μακρινή Κατερίνη, αλλά τέλος πάντων όπως και να το κάνουμε, είναι από περιοχή εκτός πόλεως Θεσσαλονίκης και αυτό μας τιμά ιδιαιτέρως. Έχω την αίσθηση, αγαπητοί μου καλεσμένοι, ότι το να διδάσκεις σε ένα τέτοιο σχολείο έχει κάποια, με κάποια χαρακτηριστικά εθελοντισμού ή τέλος πάντων χρειάζεται το μεράκι οπωσδήποτε. Αν στα άλλα σχολεία είναι προαιρετικό, θα λέγαμε, σε αυτά το μεράκι είναι πάρα πολύ βασικός παράγοντας, νομίζω, για τη λειτουργία του. Έτσι δεν είναι? Ναι, ξέρετε, αυτό είναι και αμφίδρομο. Στο δημιουργούν και τα παιδιά. Ναι. Καταρχάς έχουμε επιλέξει και είμαστε σε αυτά τα σχολεία, σίγουρα. Σίγουρα το θέλουμε, μας αρέσει. Αλλά και τα ίδια τα παιδιά μας τραβάνε. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς δεν αισθανόμαστε ότι κάνουμε κάτι αλλιώτικο. Δίνουμε αυτό που έχουμε εκεί που επιλέξαμε. Και μας αρέσει να βλέπουμε τα παιδιά μας ευχαριστημένα. Και να δίνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Και όταν υπάρχουν ιδέες και προτάσεις από τους συναδέρφους, να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα υλοποιήσουμε. Με τα μέσα που έχουμε. Για πέστε μου λιγάκι το σύλλογο των καθηγητών. Είσαστε πολλοί? Ναι, είμαστε αρκετοί. Οι μαθητές είναι 53, οι καθηγητές, mm-hmm. όλο το προσωπικό, όχι εκπαιδευτική μόνο, είναι 34. Γιατί... Τι άλλο προσωπικό έχετε εκτός από καθηγητές? Ναι, πέρα από τις γενικές ειδικότητες και τις ειδικότητες των τομέων, mm-hmm. που έχουμε γεωπόνους και ονομολόγους, mm-hmm. Έχουμε και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο είναι ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, φυσικοθεραπεύτρια. Έχουμε και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό για τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών, γιατί έχουμε και αμαξίδια που θέλουν φροντίδα. Φέτος, να το σημειώσω αυτό, ότι πρώτη φορά έχουμε φυσικοθεραπεύτρια. Αυτές οι ειδικότητες είναι απαραίτητες για μας. Τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη για άλλο. Να ρωτήσω τώρα, επειδή είπατε ότι έχετε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, γίνεται κάποια προετοιμασία στο σχολείο, ώστε αύριο μεθαύριο, που τα παιδιά θα τελειώσουν από τον τομέα της εκπαίδευσης, σε αυτά που πρόκειται να αντιμετωπίσουν έξω στη ζωή, να είναι περισσότερο προετοιμασμένα? Έτσι κι αλλιώς δίνουμε βάρος σε κοινωνικές δεξιότητες στο σχολείο. Mm. Φυσικά και υποστηριζόμαστε και από την ψυχολόγο σε όλα αυτά που περιγράψατε. Η ψυχολόγος ασχολείται και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο με τους μαθητές. Θα μπορεί να κάνει και συμβουλευτική για τα παιδιά. Αλλά ο τρόπος που λειτουργούμε είναι το πώς μπαίνει στην καθημερινότητα, στη ζωή ένας άνθρωπος. Δηλαδή τα φέρνουμε μέσα στο σχολείο αυτά. Mm. Και, για παράδειγμα, αναφέρθηκε πιο μπροστά ο Νίκος για τη μαγειρική. Δεν την κάνουμε μόνο έξω που ψήνουμε και κάνουμε διάφορα στη φωτιά που περιγράψαμε, αλλά το εργαστήριο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έχει μέσα κανονικά κουζίνα, υλικά. Μάλιστα, Νίκο, για πες λίγο, έχουμε και σεφ καλεσμένο. Έχουμε διακεκριμένο σεφ στο σχολείο που μας έχει επισκεφτεί, έχουν κάνει γκουρμέ συνταγές. Ουσιαστικά προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά τα πάντα γύρω από τη ζωή. Τα συγκεκριμένα παιδιά όμως μας μαθαίνουν τι είναι η ζωή. Mm. Τι εννοείται, κάτι το μου για να λιγάκι. Λέω, ξωτικά που ήθελαν να ψηλώσουν έρχονται στο σχολείο. Παράξενες μελισσούλες με το σκύλο Φρέντι φτιάχνουν βασιλικό πολιτό σε ένα μελισσοχωριό μέσα στο δάσος του σχολείου. Το φουσκοχώρι θα γίνει στο παγκάκι του σχολείου. Συγγραφείς συμμετέχουν στον 5ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης οι ίδιοι μαθητές και φτιάχνουν σποτς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμμετέχοντας σε ένα διαγωνισμό του European School Radio Festival, προσπαθώντας να αναδείξουν την ειδική αγωγή όχι σαν κάτι απλώς διαφορετικό, σαν κάτι ξεχωριστό, σαν κάτι που αξίζει να το ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου, για να δεις τη ζωή από άλλη οπτική γωνία πλέον. Αυτό νομίζω ότι προσφέρει το σχολείο στα παιδιά και αυτό προσφέρουν τα παιδιά σε εμάς.
Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό. Πείτε μα λίγα για την ιστοσελίδα, τι μπορεί να βρει κανείς και στο YouTube και τα λοιπά. Ναι. Αυτά εδώ τα ιδιαίτερα τα οποία έχετε ετοιμάσει. Πολύ ωραία. Μπορεί να δει τις τελευταίες επισκέψεις με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Μαλεζάου που επισκέφθηκε το σχολείο μας. Μπορεί να δει όλα αυτά ως βιωματικές δράσεις τα οποία σας παρουσιάσαμε πριν από λίγο οπτικοακουστικά με βίντεο, εικόνα και ήχο σε υψηλή ανάλυση. Και μπορεί ουσιαστικά να δει λίγο σαν μια μικρή ταινία η οποία θα κυκλοφορήσει παρεμπιπτόντως στο τέλος της σχολικής χρονιάς με τίτλο «Σκολικομπερδέματα» στον κινηματογράφο και είναι κάτι το οποίο είμαστε πολύ περίπου μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς γιατί θέλουμε να δείξουμε με μια εξωστρέφεια πλέον ότι δεν περιχαρακωνόμαστε στα στενά όρια ενός ειδικού σχολείου, δεν είμαστε πλέον αυτοί οι οποίοι κλείνουμε τα σύνορα, τα αυτιά και τα μάτια μας, αλλά ανοίγουμε τους ορίζοντές μας πλέον στην κοινωνία, γιατί γινόμαστε πλέον αποδεκτοί. Είμαστε ίσοι, είμαστε διαφορετικοί και μπορούμε να ενσωματώσουμε όλους ανεξάρτητα από τις δυνατότητες που έχουν αυτοί. Να προσθέσω κάτι. Ό,τι θέλετε. Γιατί μίλησε για την ταινιούλα, για τα σκολικομπερδέματα. Το σχολείο κάθε χρόνο κάνει θέατρο. Αχα. Θέατρο το οποίο παρουσιάζει στο τέλος της χρονιάς, συνήθως στο Πνευματικό Κέντρο στην ΕΚΑΒΗ και έχει παίξει και στο Θέατρο του Δίου. Έχει παίξει την Αρπαγή της Ευρώπης. Έχουμε μια συνάδελφο, την κυρία Γιανακίδου, που κάνει πολύ ωραία δουλειά. Γιανακίδου έχετε. Την κυρία Θεοδώρα. Η Θεοδόρα Γιανακίδου είναι αδερφή της Άννας της Γιανακίδου, ναι, έχω την αίσθηση, η οποία είναι Κατερινιώτισσα και η οποία είναι, δεν είναι, είναι, δεν μπορεί να είναι συνωνυμία. Η Άννα Γιανακίδου είναι καλή συνάδελφος εδώ στον 102 FM. Ας πιάνε τα διάβαστος, δημοσιογραφικά. Η οποία είναι η σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας της ΕΡΤΡΙΑ, στην οποία μετέχω κι εγώ. Δεν ξέρω, και είναι Κατερινιώτισσα. Να σας καλέσουμε να συμμετέχετε στην ταινία. Το casting δεν έχει κλείσει ακόμα. Μπορεί να είναι ξαδέρφη. Να ρωτήσουμε τη σκηνοθέτη. Μπορεί. Κάποια συγκέντρια θα έχουν, γιατί άμα έχουν και τη φλέβα, δεν μπορεί. Κάποια σχέση θα έχουν. Μάλιστα. Η δουλειά που κάνουν πάντως είναι πολύ. Τα παιδιά τους αρέσει πολύ που παίζουν στο θέατρο. Να μαθαίνουν λόγια, τραγούδια. Περνάνε πολύ όμορφα. Παίζουν έργα τα οποία είναι παλαιότερα ή γράφουν μόνο τους κιόλας έτσι και κάποια σκετσάκια. Μερικές φορές είναι, ας πούμε, όπως σας είπα για Όρνηθες το Ρεστοφάνι. Φέτος αυτό τα σκολικομπερδέματα είναι αρθρωτός θάσου ποδηλωτό. Το περσινό ήταν Φύσα Θάλασσα Πλατιά, μια ιδέα της ίδιας της κυρίας Γιανακίδου. Άλλο μπορεί να βασίζεται σε μια ελληνική ταινία, για παράδειγμα. Μάλιστα. Πάμε σινεμά. Σας τα ρωτάω. Και φέτος θα έρθουν οι άλλοι σε εμάς στο σινεμά με τη δική μας κινηματογραφική ταινία. Πάρα πολύ ωραία. Σας τα ρωτάω αυτά γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και αυτή τη φορά με τους μαθητές. Διότι ξέρετε, κυρίες και κύριοι, εσείς μας ακούτε, ότι κάθε Κυριακή υπάρχει μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, οπωσδήποτε χαριτωμένη εκπομπή. Τα παιδιά είναι εντάξει, όπου κάποια τάξη κάποιου σχολείου της Κεντρικής Μακεδονίας έρχεται και κάνει μόνη της μια εκπομπή χωρίς την παρέμβαση ούτε δημοσιογράφου ούτε παραγωγού, κάνει και τη μουσική επιμέλεια και τα κείμενα κτλ. Αν μπορείτε να μας παρουσιάσετε κάποιο τα θεατρικά σας στη διάρκεια μιας τέτοιας εκπομπής, μία από τις επόμενες Κυριακές, εμείς θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί θέλουμε να δούμε και το χαμόγελο αυτό το οποίο έχετε αποκαταστήσει στα στόματα των παιδιών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να έρθετε στη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος και ο Νίκος Κολίτσης, φιλόλογος από το ΤΕΕ ειδικής αγωγής της Κατερίνης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανοώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μαζί. Δεσμευόμαστε on air. ΤΕΕ ειδικής αγωγής Κατερίνης, weebly.com. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε, από τον Δημήτρη Μακρύ που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χατζινάκο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας βράδυ.